Εσύ. Εγώ, γεια σου, πώς σε λένε? Δάφνη. Δάφνη σε λένε, μάλιστα, πόσα χρόνια είσαι? 13. 13. Mm. Από πού μας έχεις έρθει, από πού είσαι? Ήρθα από τη Λάρισα. Από τη Λάρισα, μάλιστα. Και φαντάζομαι θα χορέψεις κάτι, έτσι? Ναι, θα χορέψω σύγχρονα. Χορέψεις χρόνια? Από τα 3. Wow. Πώς... Τι παιδιά είναι αυτά, ο ένας τραγουδάει από τα 3 και άλλοι χορεύει από τα 3. Τι ωραία. Μάλιστα. Να μην σε καθυστερήσουμε, θες να ξεκινήσεις? Ναι. Άντε πάμε να δούμε, Δάφνη, τι έχεις ετοιμάσει. Λοιπόν, θέλετε να ψηφίσουμε? Θέλω. Κοίταξε, εγώ δεν ξέρω πολλά πράγματα από χορό. Έως και καθόλου. Και αν πω ότι ξέρω, θα βγει και η Μαρία Ιωαννίδου και θα πει ποιος τα είπε. Όμως, ξέρεις τη Δάφνη, εμένα μ' άρεσε που ασχολείσαι με το σύγχρονο, που έχεις φύγει λίγο έτσι μακριά από το πατροπαράδοτο και που έφυγες από το κλασικό. Και αισθάνομαι ότι είχες και μια ωριμότητα μεγαλύτερη από 13 χρονών. Και θα ήθελα, αν θες κι εσύ, την επόμενη φορά να μας έρθεις πιο ξεχωμένη και αν θέλουμε κι εμείς και να έχεις και την έκφραση που θέλεις και να το ευχαριστηθείς περισσότερο. Οπότε με την ελπίδα ότι την επόμενη φορά μπορεί να περάσεις κι εσύ καλύτερα, γιατί χορεύεις πολύ ωραία, αλλά θέλω να περάσεις και καλύτερα, θα πω ναι. Εγώ, Δάφνη, θέλω να σου πω ότι είδα μια χορογραφία που δεν κατάλαβα λάθη. Είδα ότι αυτό που έκανες δεν ήταν εύκολο, ήταν δύσκολο. Αλλά δεν είδα συνέστημα, καθόλου συνέστημα. Και για μένα καλύτερο θα ήταν να βλέπα συνέστημα και λιγότερα βήματα, πιο δύσκολη χορογραφία, λιγότερη κίνηση. Αλλά κάτι να περάσεις μέσα από το πρόσωπό σου και από το κορμί σου. Αλλά επειδή είσαι ένα κορίτσι 13 χρονών που κάνεις χορό από τα 3 και δείχνεις ότι τα αγαπάς, γι' αυτό και έκανες ένα τόσο δύσκολο πράγμα, θέλω να έχεις μια ευκαιρία να έρθεις και να μας δείξεις ότι μπορείς και να το ζήσεις και να το χαρείς, οπότε θα πω ναι. Wow. Που σημαίνει ότι θα μας ξαναέρθεις με 3 ναι την άλλη φορά, ναι. Χωρίς άγχος, με περισσότερη έκφραση και χαμόγελο. Ναι. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.